δική τους ανάσταση. Ζουν ήδη έμποροι και επαγγελματίες στο κέντρο της Καβάλας, με την κίνηση να καταγράφεται αυξημένη σε σχέση με τη Μεγάλη Εβδομάδα πέρυσι. Μένουν άλλες 3 μέρες με τη σημερινή κορύφωση της αγοραστικής κίνησης στην αγορά της πόλης μας, με ένα ωράριο επαρκέστατο πρωί-απόγευμα. Αύριο Μεγάλη Παρασκευή θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά από τις 12 ως τις 6 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο ως τις 3 το μεσημέρι. Χρόνος που επαρκεί ο κάθε καταναλωτής να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του. Δεν ζούμε τον συνωστισμό που καταγραφόταν στην εποχή πριν τον κορονοϊό, αλλά ύστερα από έναν χρόνο με την COVID-19 στη ζωή μας, όχι μόνο βλέπουμε κόσμο στην αγορά, αλλά βλέπουμε καταναλωτές με χαμόγελα και διάθεση, δηλώνουν στο Σέντερ φορείς της αγοράς. Κάθε μέρα υπάρχει μία αύξηση της κίνησης στα καταστήματα της πόλης. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Υπάρχει μία υποτονικότητα σαφέστατα, γιατί δεν είναι και οι συνθήκες φέτος οι ίδιες με άλλον τόν που είχαμε ανοιχτή την εστίαση, που ο κόσμος θα ταξίδευε, που θα ερχόταν στην πόλη μας ταξιδιώτες από άλλη πόλη, που θα ερχόταν για τους γονείς τους, για τις οικογένειές τους, για τους φίλους τους. Φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Οι καταναλωτές πέφτουν για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι και εκτίμηση αποτελεί ότι από αύριο μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο η κίνηση θα κορυφωθεί. Ωστόσο, οι αγορές περιορίζονται μόνο στις υποχρεώσεις των ονών, σε λαμπάδες και όλα τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, με τα ρούχα και τα παπούτσια να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε δηλαδή, είναι μουδιασμένη πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι πολύ χαλαρή. Ένα Πάσχα πρωτόγνωρο φυσικά για μας. Σίγουρα αυτό έχει αποτέλεσμα που δεν έχουν ανοίξει την εστίαση πριν το Πάσχα. Εμείς εκεί πέρα ποντάραμε, ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να ψωνίσει περισσότερα ρούχα και παπούτσια αντίστοιχα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αγορά να είναι πάρα πολύ καθισμένη και δεν ξέρω τώρα πώς τα τελευταίες μέρες θα σωθεί η κατάσταση. Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε να υπάρχει μια ικανοποιητική κίνηση στα καταστήματα που πουλάνε προϊόντα που αφορούν το παιδί, που βασίζονται στον ονό και στην ονά, σε τρόφιμα, μια καλή και ικανοποιητική κίνηση από ό,τι μιλάμε στις συναδέλφους και λιγότερη κίνηση σε καταστήματα που πουλάνε ένδυση και υπόδηση για προϊόντα τα οποία αφορούν τον εαυτό μας. Ο κόσμος δηλαδή προτιμά να κάνει τα ψώνια του για τα βαφτιστικά του, να πάρει τα ψώνια του για το πασχαλινό του τραπέζι και σε δεύτερη μοίρα βάζει τον εαυτό του, μιας και δεν συντρέχουν οι ανάγκες, οι ανάλογες με άλλων χρονιών. Γενικά πάντως περιμένουμε ότι τις επόμενες 2 μέρες θα υπάρχει μια αύξηση στην κίνηση στα καταστήματα, πάντα με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες ανοίγει η εστίαση και θα αρχίσει η ζωή μας να μπαίνει σε μια σχετική κανονικότητα. Τι αποθέματα έχετε στις αποθήκες, δηλαδή τώρα με τι προϊόντα δουλεύετε? Τα νησιάτικα τα ρούχα είναι πιο λίγα αυτή τη φορά, γιατί δεν μπορούμε να την ξαναπατήσουμε όπως πέρυσι που είχαμε χάσει το Πάσχα. Έτσι και πολλοί προμηθευτές μας δεν μπήκαν στο ανοιξιάτικο το ρούχο και πάνε κατευθείαν στο καλοκαιρινό. Ναι. Βέβαια το καλοκαιρινό ακόμα δεν έχει ζέστη, δεν μπορεί να δουλέψει το καλοκαιρινό, οπότε είμαστε σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη απόψη εμπορεύματος. Πιστεύουμε να τα πάμε καλά, ξέρω εγώ. Δεν έχετε κάνει δηλαδή πολύ μεγάλα ανοίγματα όπως Μπράβο, πέρσι. Ναι, δεν έχουμε κάνει μεγάλα ανοίγματα, γιατί πέρσι είχαμε πατήσει πάρα πολύ με το Πάσχα. Ειδικά στο πιο καλό το ρούχο που ήταν για εκκλησίες, για βόλτα, για γάμους, βάφτιση. Εκεί είχαμε μεγάλο πρόβλημα και έτσι φέτος μπήκαμε πιο λίγα, σε πιο λίγο εμπόρευμα σε αυτό το θέμα. Με αποτέλεσμα να μην έχει και το μαγαζί του ή το κατάλληλο εμπόρευμα για να μπορέσει να δουλέψει αυτή την περίοδο.